κλίμα ένταση πυροδότησε η δήλωση του Περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη πως είναι ακατανόητο το Υπουργείο Δικαιοσύνης να διαπραγματεύεται με τρομοκράτες, καθώς δύο από τους τέσσερις βουλευτές Θεότιδας του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν παρόντες στις δηλώσεις του Περιφερειάρχη του κ. Πανούση, αποχώρησαν επιδεικτικά, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αντίθεσή τους. Αποχώρησε η Βασιλική Λέβα και στη συνέχεια ο επίσης βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κυριακάκης, ο οποίος επέστρεψε λίγο αργότερα. Ο Κώστας Μπακογιάννης, σχολιάζοντας τις προβλέψεις νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, επανέλαβε παρόντος του κ. Πανούση ότι είναι κατανόητο ότι με το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή ακυρώνονται δικαστικές αποφάσεις και απελευθερώνονται έτσι απλά, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, κατά συρροή δολοφόνοι, ληστές και εμβοβιστές, όπως ο Ξηρός, αγνώντας ακόμη και την Ένωση των Εισαγγελέων. Είναι ακατανόητο η ελληνική κυβέρνηση να, και ιδιαίτερα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να εμφανίζεται όπως διαπραγματεύεται με τρομοκράτες, είτε με δημόσιες δηλώσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είτε με επισκέψεις βουλευτών στο Κουφοντίνα. Είναι ακατανόητο να κλείνουν οι φυλακές υψίστης ασφαλείας στο Δομοκό. Μιλάμε για μια παγκόσμια πρωτοτυπία, δεν άλλου δεν έχουν καταργηθεί τέτοιες φυλακές. Λες και όλοι οι έγκλειστοι είναι ήδη. Είναι ακατανόητο με την πρόσφατη νομική ρύθμιση που εισηγείται του Υπουργείου της Δικαιοσύνης, να απελευθερώνουν τρομοκράτες, βομβιστές, ληστές, όπως ο Σάββας Ξηρός, να ακυρώνονται έτσι δικαστικές αποφάσεις και να αγνοείται επιδεικτικά η άποψη της Ένωσης των Εισαγγελέων. Είναι αδιανόητο να γίνονται καταλήψεις σε δημόσιους χώρους, σε πανεπιστήμια και να τους αντιμετωπίζουμε ως φαροπούς επισκέπτες. Εμείς από την πλευρά μας θέλουμε να ελπίζουμε ένα απλό πράγμα, ότι θα στελεί επιτέλους ένα πολύ ισχυρό μήνυμα. Πρώτον, ότι όπως πιστεύουμε εμείς, η αριστερά δεν έχει καμία σχέση με την διαστρεμμένη ιδεοληψία κάποιου. Δεύτερον, ότι η βία δεν είναι αποδεκτό μέσο επίλυσης διαφορών. Αλλιώς, πολύ φοβάμαι ότι εκτρέφουμε το τέρας του αυταρχισμού και του φασισμού. Ο αναπληρωτής υπουργός Γιάννης Πανούσης, απαντώντας στις θέσεις που εξέφρασε ο κ. Μπακογιάννης, σημείωσε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς βασικές ηθικές αρχές, χωρίς πλαίσια δηλαδή, και κατέθεσε τον προσωπικό του προβληματισμό γύρω από αυτά τα θέματα, τονίζοντας ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ως ελληνική κοινωνία και ως ελληνική πολιτεία να συζητήσουμε τα ζητήματα της ασφάλειας, τα όρια της πολιτικής ανυπακοής που δεν πρέπει να φτάσουν ποτέ μια δημοκρατία σε ένοπλο αγώνα. Δηλαδή η ποιότητα και η στρατηγική. Το να ξεφύγουμε από τις στήρες αντιπαραθέσεις, από τα κόκκινα και τα πράσινα και τα γαλάζια καφενεία και να βρούμε έναν άλλο εθνικό τρόπο συνεννόησης, προφανώς με διαφωνίες μας, αλλά αλλιώς, πραγματικά ίσως αποτελούσε και το λόγο της τοποποίησης, ότι δεν θέλει η Ελλάδα, θέλει φανατικούς από εδώ και από εκεί, οι οποίοι λένε κούφια λόγια και ανούσια τσιτάτα.